Κύριε Δένδια, διάθεσή σας. Έχετε εσείς καμιά πληροφόρηση για το πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί με ρωτάνε και δεν μπορώ να απαντήσω. Λέω τώρα θα έρθουν. Είναι άνθρωποι που έχουν άμεση. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε, Μαργαρίτα, γιατί δεν ξέρουμε τώρα, γαργαλιέται και ο Πρωθυπουργός. Τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πολυπλοκότερα. Η πραγματικότητα είναι ότι, εάν κανείς κρίνει από τα φαινόμενα, προσπαθεί να κρατηθεί όσο μπορεί. Αυτό είναι. Πέραν πάσης λογικής. Και ξεκάθαρα εναντίον και του εθνικού συμφέροντος. Επίσης, αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν τα καταφέρνει πια στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Βλέπετε την μακρά πορεία προσπάθειας να πάρει η χώρα το 1 δισεκατομμύριο, τα 970 τόσα εκατομμύρια τα οποία της οφείλονται από τη διαφορά των ομολόγων. Άρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση στην οποία ένα κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα έχει απολέσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία προσπαθεί με διάφορες μεθόδους να κρατηθεί μέχρι την τελευταία στιγμή, μήπως και κάτι αλλάξει, μήπως και περιορίσει την ήττα του. Και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και να δούμε αυτή τη φοβερή τροπολογία που έφερε χθες η κυβέρνηση για, τον... για το ασυμβίβαστο. Για το μη ασυμβίβαστο, το οποίο είναι να γελάει κανείς. Τώρα, 2-3 εβδομάδες, 4 πριν από τις ευρωεκλογές, θυμήθηκε ξαφνικά η κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι δεν κρατιώνται οι πλειοψηφίες. Πρέπει να υπάρχει και μια κοινωνική στήριξη. Το να γαντζωνόμαστε από την καρέκλα και αν την κρατάμε αγκαλιά, μην τη χάσουμε, Παναγία μου, Θεέ μου, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κύριε Δένδια, στηρίζετε, επειδή αναφερθήκατε στα θέματα διαπραγμάτευσης, στηρίζετε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια, την προστασία της πολυκατοικίας και τις 120 δόσεις? Είναι, θέσατε μια σειρά από διαφορετικά θέματα. Να σας απαντήσω αμέσως. Προφανώς. Επειδή είναι... κάποιοι από το εξωτερικό πιθανόν να θέτουν αντιστάσεις. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσουν αυτά τα δύο θέματα? Εσείς ρωτάτε σαν δημοσιογράφος, αλλά στην πραγματικότητα και μου επιτρέπετε να ερμηνεύσω την ερώτησή σας ως και προερχόμενη από την πλευρά, την κυβερνητική πλευρά, όχι, γιατί μας το λένε πολλές φορές. Άρα καλώς κάνετε και μου το λένε. Είναι μια ειλικρινής ερώτηση, γιατί μπορεί να τεθεί θέμα σύγκρουσης. Θα σας πω αμέσως. Ναι. Εάν τεθεί θέμα σύγκρουσης. Μονομερούς. Ναι, θα σας πω ότι θα σημαίνει αυτό. Θα σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας. Οι δανειστές θέλουν για τους λίγους. Άλλαξε το παραμύθι του και ξεκινάει πάλι το παλιό παραμύθι, το αντιμνημόνιο. Δηλαδή, αφού δεν του βγήκε το τι είμαι το αγαπημένο παιδί, εκλογικά, γυρίζει το πράγμα. Να πάει αλλιώς. Θα σας απαντήσω ευθέως. Η κυβέρνηση, καταρχήν διαβεβαίωνε. Θα πάρουμε ξεχωριστά δόσεις. Η Νέα Δημοκρατία η ίδια είχε ψηφίσει ρύθμιση για τις δόσεις και την είχε περάσει. Προστασία πρώτης κατοικίας. Έχουμε καταθέσει πρόταση για τα θέματα αυτά. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να πείσει εξαιτίας της υπόλοιπης λογικής της. Δεν είναι το θέμα της προστασίας πρώτης κατοικίας που εμποδίζει τους ξένους να συμφωνήσουν. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Είναι η συνολική αποτυχία της κυβέρνησης να πει για τη σοβαρότητα του. Να μην μιλάμε μόνο σαν το μου και να πάμε και στον κύριο για τα κόκκινα δάνεια. Αυτή είναι η απόλυτη κυβερνητική αποτυχία. Από το 2014 τους παρακαλάμε να συνεννοηθούμε όταν ήμασταν ακόμα κυβέρνηση. Το 2015 που πέσαμε, εγώ ήμουν υπουργός ανάπτυξης, εγώ πέρασα το τελευταίο νομοθέτημα της Νέας Δημοκρατίας. Τους παρακαλάγαμε να κάνουν κάτι και θυμάστε τότε ο κύριος Σταθάκης μίλαγε για συσάχθεια, για πλήρη διαγραφή χρεών κτλ. Εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Δένδια δεν θα μείνει χρόνος να κάνουμε τον πρώτο γύρο και μετά. Για τον πύχη των εκλογών θέλω. Υπάρχει σύγχυση στο κόμμα στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι ο πύχης, κύριε Δένδια? Ο πύχης είναι όσο. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει για 3,5%. Ο πύχης είναι όσο πιο ψηλά γίνεται, θέσατε, κυρία Γαβρά. Θέλουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Βεβαίως όμως, μια καθαρή νίκη με αυτοδυναμία είναι μια στρατηγική επιδίωξη. Όχι, εννοώ για τις ευρωεκλογές. Για τις ευρωεκλογές είπε... Επίσης, όσο πιο ψηλά γίνεται. Όσο είναι πιο ψηλά οι 7 μονάδες του 2015 που είχατε τη διαφορά, είναι το 3,5%. Θα είναι εγκλωβισμός για τη Νέα Δημοκρατία να αρχίσει να μιλάει για νούμερα. Πρέπει να επιχειρήσει το πιο ψηλά. Κάτι καλύτερο θα κάνουμε. Εσείς θα πρέπει λοιπόν για αυτή την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν θα κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό. Να μου χρησιμοποιήσετε και τους δείχνετε, θα σας έλεγα. Εκεί θα πάμε, εκεί θα πάμε. Να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια γοραία έκφραση. Ποιο μάγκες είσαστε εσείς δηλαδή και με τους δανειστές που κάθε τρεις και λίγο θα έρθουν για ελέγχουν, γιατί από το πρόγραμμα φύγαμε. Από την εποπτεία όχι. Η εποπτεία θα είναι και από τον ημερό σας. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς? Λέτε κάποια πράγματα γενικά, όπως για παράδειγμα για το ασφαλιστικό. Θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Αλλά δεν λέτε πώς θα βγαίνουν οι συντάξεις. Ναι, θα πρέπει να το συνδυάσετε. Εμείς έχουμε μια ολόκληρη αντίληψη, λιγότερα πλεονάσματα, λιγότερη φόρη. Όχι, λένε οι απ' έξω. Μεγαλύτερη ρυθμή ανάπτυξη. Και εγώ θέλω λιγότερο. Εάν τους φέρουμε. Δεν συζητάνε αυτή τη στιγμή. Δεν το συζητάνε αυτό. Τουλάχιστον ο Ρέγκλιν αυτό διαβεβαίωσε. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται πλέον να συζητήσουν τίποτα. Αυτό είναι φανερό. Άρα είναι θέμα μαγιάς ή θέμα διαπραγμάτευση? Όχι, είναι θέμα σοβαρότητας και δυνατότητας να δείξεις ότι μπορείς με συγκεκριμένο τρόπο να βελτιώσεις την κατάσταση στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία τον προηγούμενο χρόνο κινήθηκε με ένα πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, κοντά στο 2%, ίσως και λίγο πιο κάτω.
Και τον επόμενο χρόνο, το 19, εάν δυστυχώς πάμε σε εκλογές τον Οκτώβρη, λυπάμαι να πω ότι η ελληνική οικονομία θα πέσει πιθανόν κάτω και από το 1,5% σε ρυθμό ανάπτυξης. Δηλαδή το 0,7 που ήταν το τουρισμού που κάναμε, το όποιο αλματάκι κάναμε το 18, δεν υπάρχει πια. Ο τουρισμός δεν θα ξαναναπτυχθεί άλλο τόσο. Αυτό σημαίνει ότι με αυτούς τους ρυθμούς που αυτή η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει, δεν πάμε πουθενά. Και με την επαναφορολόγηση και τα πλεονάσματα, δεν μπορεί η χώρα να αναπτυχθεί. Όχι συνταξιδοτικό δεν λύνεις, ούτε προβλήματα απλής διαχείρισης του δημοσίου δεν λύνεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη μέθοδο διαχείρισης. Και επίσης αυτή η κυβέρνηση, σας μην κοροϊδευόμαστε κύριε Παπαδάκη, είναι μια σπάταλη κυβέρνηση. Δημιουργεί σε κάθε νομοθέτημα, δημιουργεί καινούριους φορείς, καινούρια έξοδα, καινούρια διοικητικά συμβούλια, καινούριους μετακλητούς, συνεχώς δαπάνες. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική δεν πάμε πουθενά, με κανένα τρόπο. Δεν είναι ότι είμαστε μάγοι, μάγοι δεν είμαστε. Είμαστε όμως πολύ, πολύ πιο σοβαροί και υπεύθυνοι.